Για να μπούμε στο κλίμα της ημέρας πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προενός ασθενούς. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης. Κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Γιορτή για φέρετρα το Πολυτεχνείο δεν ήταν ποτέ. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Γενικώς, όλοι αυτοί που θέλουν να βάλουν στον ηγύψο το λαό επικαλούνται ασθένειες. Ο Παπαδόπουλος έβλεπε έναν ασθενή που έπρεπε να τον βάλει στο γύψο. Ο Χρυσοχοΐδης βλέπει αρρώστια. Στην αυριανή πορεία βλέπει αρρώστια. Δεν τη βλέπει την αρρώστια στα νούμερα που δίνει η πανδημία και το πώς αυτή η κυβέρνηση εγκληματικά έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής. Βλέπει την αρρώστια στις συμβολικές πορείες που θα γίνουν αύριο.